Κύριε Αλιφέρη, γιατί φέτος ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα με το δάκο, τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα του δάκου που έχει συζητηθεί αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα και νομίζω πολύ ορθώς έχει συζητηθεί, γιατί είναι κάτι που απασχολεί όλους μας, απασχολεί τους υλοπαραγωγικούς νομούς όπως είναι η Μυσσηνία, απασχολεί τους συμπολίτες μας και μας απασχολεί όλους. Mm-hmm. Άλλωστε, αν αναρωτηθείτε, όλοι λίγο πολύ συμπληρώνουμε το εισόδημά μας από την υλοπαραγωγή, πόσο μάλλον αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και υλοπαραγωγή. Νομίζω ότι μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, η κατάληξη σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία συμπεράσματα αποτυπώνονται μέσα από την έκθεση των πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, και λέω αποτυπώνονται, και οφείλω να διευκρινίσω ότι αυτή η αποτύπωση δεν είναι μια πολιτική αποτύπωση από ερετά όργανα, από εμάς δηλαδή, από τους εκλεγμένους. Είναι μια αποτύπωση αντικειμενική που έχει προέλθει από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, από τις υπηρεσίες δηλαδή της ΔΑΟΚ, της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ένα πρόγραμμα που οι κατευθύνσεις του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτελείται προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μέσα από το πλαίσιο που έχει ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεσμοθετηθεί και εκτελείται. Εγώ θέλω όλοι να αναρωτηθούν και να προβληματιστούν με το γεγονός της εξέλιξης που πήρε η φετινή υπόθεση των προσβολών στην υλοπαραγωγή από τον Τάκο, αλλά και από άλλα, από το Λιόσπορο ή και από άλλες αρρώστιες. Mm-hmm. Θέλω να προβληματιστούν από το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν ένα τοπικό φαινόμενο. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που αντιμετωπίσαμε στη Μεσσηνία μόνο ή αντιμετωπίσαμε μόνο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να οδηγήσουμε τη σκέψη μας ποιος θέει προφανώς αυτή κάτι εμείς οι υπηρεσίες μας κάτι λάθος έκαναν. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σε όλη την χώρα από την προσβολές από το ΔΑΚΟ. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του ως παράμετρος θα πρέπει να μας βάλει όλους σε προβληματισμό, να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που συνέτρεξαν ώστε να επέλθουν αυτά τα αποτελέσματα και φυσικά εάν καταγράψουμε σωστά τις αιτίες χωρίς να θέλουμε αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή την καταγραφή να προσδώσουμε ευθύνες πολιτικές ή όποιες άλλες, αλλά ουσιαστικά να αναδειχθούν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να μην επέλθει τέτοιο αποτέλεσμα και τις επόμενες χρονιές. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει αντικειμενικά και ορθολογικά ακριβώς την πραγματικότητα. Μάλιστα. Ότι οι παράγοντες δηλαδή δεν είναι ένας, είναι πολύ περισσότεροι. Ένας από αυτούς είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν, η μη επαρκής χρηματοδότηση, είναι πολύ βασικό αυτό, και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι δεδαλώδες και γραφειοκρατικό και δεν ευνοεί την ευελιξία όπου απαιτείται κάθε φορά που θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όμως επειδή μας πιέζει και ο χρόνος και θα ήθελα να αναφερθούμε, Γιάννη, να σου δώσω το λόγο. Είδαμε και πρόσφατα στον απολογισμό της περιφέρειας όλα όσα υπόθηκαν για τα σημαντικά έργα της Μεσσηνίας και να δούμε ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν, γιατί σίγουρα ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους τους κατοίκους του νομού. Η κυρία Λιφέρη γνωρίζει όπως και εμείς ότι τα σημαντικότερα έργα είναι η βελτίωση του δρόμου Ριζόμιλος Κορώνης στο τμήμα Τζάνε Καλαμάκη και το πολύπαθο έργο Ρωμανού Γαργαλιάνη, ένας καινούργιος δρόμος σημαντικός για τη Δυτική Μεσσηνία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Να ρωτήσουμε την κυρία Λιφέρη πώς πάνε αυτά τα δύο έργα, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν, αν ολοκληρωθούν μέσα στο 2017 και τι γίνεται με τις εργασίες στο λιμάνι της Κορώνης. Όπως είπατε, το πολύπαθο έργο, ήταν κατά το παρελθόν το Ρωμανού Γαργαλιάνη. Γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι ήδη έχει δοθεί στην κυκλοφορία αυτός ο δρόμος. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζεται σε σχέση με κάποιους παράδρομους εξυπηρέτησης αγροτικών ιδιοκτησιών και κάποια θέματα αντιπλημμύρησης που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην περιοχή εκεί. Ήδη όμως γνωρίζουν όλοι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου από δικούς της πόρους εξασφάλισε ενέκρινε συμπληρωματική χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν και όλες αυτά τα μικρά θέματα που έχουν απομείνει από την εκτέλεση αυτού του μεγάλου έργου. Άρα λοιπόν σε αυτό το σοβαρό και μεγάλο έργο νομίζω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά
το ότι ήταν ένα έργο το οποίο όλοι το θεωρούσαν χαμένο κάποια εποχή, ανταποκρίθηκε, κινητοποιήθηκε, το παρακολούθησε, το εκτέλεσε και ήδη το έχει παραδώσει στην κυκλοφορία. Τώρα για το Τζάνε Καλαμάκι, το οποίο είναι πραγματικά και αυτό ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο για την περιοχή μας. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζεται δυσκολίες στην εκτέλεση αυτού του έργου, γι' αυτό αυτό το έργο θα πάει και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ξέρετε ότι υπάρχουν θέματα με τα θέματα της αρχαιολογίας στη συγκεκριμένη περιοχή, με θέματα παλωτριώσεων. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι είναι αποφασισμένος και ο Περιφερειάρχης και όλοι μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου αυτό το έργο να το τρέξουμε, να το παρακολουθήσουμε και να ολοκληρωθεί. Γιατί πραγματικά το θεωρούμε κομβικό για την Μεσσηνία και γι' αυτό άλλωστε έχει ανέλαβε η Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, γνωρίζοντας και τις δυσκολίες αυτού του έργου. Μάλιστα. Η παρέμβαση στο λιμάνι της Κορώνης, για να ολοκληρώσουμε. Η παρέμβαση στο λιμάνι της Κορώνης, όντως υπάρχει μια καθυστέρηση, η οποία έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι δεν εξοφλήθηκε ο εργολάβος, υπήρχε πρόβλημα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στις αποπληρωμές των λογαριασμών. Έχει παράταση μέχρι τέλος Μαρτίου. Υπάρχουν μόνο 100 μέτρα περίπου από ό,τι ξέρω για να ολοκληρωθεί αυτή η εκτέλεση. Υπολογίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει δοθεί στον ανάδοχο. Αρκεί βέβαια να υπάρξει και ανταπόκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στις πληρωμές που θα πρέπει να έχει ο ανάδοχος.